This is my first interview in Greek. Ime Ina Disa, elate na gnorisume, ton Psaropoulo, ton skizografo. Με τη σκιτσογραφία ασχολούμαι από πολύ μικρός, γύρω στα 50 χρόνια, αλλά τα είχα εις λανθάνουσα κατάσταση. Και ξεκίνησα πριν από 7-8 χρόνια πάλι, όταν ο Λευτέρης, ο Βερβάκης, ο αρωτικουργός, μου ζήτησε να κάνω ένα έργο για τον Γιώργο Παπανδρέου, το οποίο το έβαλε στο βιβλίο του, το σκίτσο ενός πολιτικού ηγέτου. Τον Παναγούλη βέβαια τον έχω γνωρίσει χρόνια, από το 1957 όταν κάναμε τις αγώνες εναντίον τότε της βίας και της νοθείας, με το 1-1-4, με το 15% για την παιδεία. Είχα μια σχέση στενή με τον Αλέκο τον Παναγούλη και όταν μου προτάθη να κάνω τα σχίσια, αντιλαμβάνεσαι ότι πέραν της φόρτισης στην οποία ανήκω για τον Αλέκο, ήταν και η αγάπη για αυτόν. Και έτσι αυτά τα σχίσια που έχω βγάλει, και δεν είναι λίγα, έχω βγάλει γύρω στα 60 σχίσια για τον Αλέκο, συν και τα σχίσια τα οποία έχω κάνει για τους πρωταγωνιστές της υποθέσεως για την απόπειρα εναντίον του Παπαδόπουλου. Βγήκανε πράγματι πάρα πολύ ωραία. Και αυτά τοποθετούνται μέσα σε ένα βιβλίο που έχουμε γράψει φίλοι του Αλέκου και είναι γύρω στα 60 με 70 σκίτσα όλα μαζί. Γνωρίζω τον κύριο Ψαρόπουλο όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά πολλά χρόνια. Είναι μια προσωπικότητα που έχει βάλει τη σφραγίδα στη χώρα μας με τους αγώνες του. Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω για τον άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στην πατρίδα μας. Θα πω ότι αυτός ο άνθρωπος εφαρμόζει τα τρία τάφη της επιτυχίας. Έχει και τύχη και τόλμη, αλλά προπαντός ταλέντο. Και νομίζω ότι όλοι σπανίζει το ταλέντο του Γιώργου του Ψαρόπουλου. Εδώ έχουμε απάνω το Λάκη τον Παπά, ο οποίος είναι ο τραγουδιστής του νέου κύματος και με αυτόν έχουμε μεγαλώσει στις Μπουάτ. Εδώ κάτω είναι ο Σαββόπουλος, ο Νιόνιος ο Σαββόπουλος. Εδώ είναι ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ο Νίκος ο Ξυλούρης. Από κάτω είναι ο Κραουνάκης. Όμως πρέπει να ξέρετε και ένα πράγμα, ότι για να κάνω ένα σκίτσο, αν δεν εμπνέει αυτός τον οποίο θέλω να σχεδιάσω ή αυτή, δεν το κάνω καθόλου. Βέβαια δεν μπορώ να κάνω ένα σκίτσο εκ του φυσικού. Πρέπει να έχω μια φωτογραφία του μοντέλου, να το παλέψω 50-60 φορές, να το σκίσω. Αν δεν μ' αρέσει κανονικά, το πετάω. Την εποχή που ξεκίνησε ο Κώστας ο Χατζής, τραγουδούσε σε ένα μαγαζί που λέγεται το Τυπούκητος και αντί να πίνουμε κάποιο ποτό, δίναμε 20 δραχμές και τρώγαμε ένα πιάτο τραχανά. Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Καιρός να τα μάθει λοιπόν. Επάνω είναι ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης. Κάτω είναι ο Μεγάλος Καζατζίδης, ο Στέλιος. Εδώ έχουμε τον Αντώνη τον Καλογιάννη. Ο Ζαμπέτας, ο Γιώργος ο Ζαμπέτας, ο διοξιοτέχνης της Πενιάς. Όπως επίσης και ο δάσκαλος ο λεγόμενος, ο Τσιτσάνης. Εδώ μια άλλη μεγάλη φυσιογνώμη του λαϊκού τραγουδιού, ο Άκης ο Πάνου. Ο Δήμος ο Μούτης μας έχει δώσει του κόσμου τα ωραία τραγούδια τα οποία τραγουδάμε, ο φίλος μου ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, η μεγάλη η Νάνα η Μούσχουρη, επίσης ο παραδοσιακός ο Λάκης ο Χαλκιάς, η οικογένεια των Χαλκιάδων, ο Μέγας Μίκης Θεοδωράκης, ο Παπαγιανόπουλος ο Διονύσης, εδώ έχουμε τον Ζουράρη τον καθηγητή, ο Χόρν, ο Δημήτρης ο Χόρν. Από κάτω είναι η Νάνα η Μούσχουρη. Εδώ επίσης είναι ο Κάρλος ο Κούν. Ο Φασουλής ο Σταμάτης. Ο Σταυρίδης. Ο Σακελάριος. Ο Νίκος ο Ρίζος. Η Φόνσου. Ο Δαμιανός, που το έργο του Ευδοκία έχει μείνει στην ιστορία με το περίφημο Ζεμπέκικο, ο Καζάκος, ο Μέγας Λογοθετήδης, ο Κακογιάννης,
εκ των μεγαλύτερων σκηνοθετών του ελληνικού κινηματογράφου. Η Παπά, η Ειρήνη η Παπά, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ο Γαμβέτας, επίσης εδώ είναι ο Σταμάτης ο Φασουλής, ο Χόρν, ο Διονύσιος ο Λεμός που μας είχε δώσει και τον εθνικό του ύμνο, ο Αλέκος ο Αλεξανδράκης, ο Μάνος ο Κατράκης, ο Βαλαωρίτης, ο Φωτόπουλος, η Μελίνα, ο Γιάννης ο Ρίτσος. Εδώ είναι δύο ιερά τέρατα, ο Χατζηχρήστος και η Ηλιόπουλος στην ταινία «Μακρυποστέοι και Κοντογιώργηδες». Εδώ είναι μια παλιά ηθοποιός του Χόλιγου Νικρόφορντ, ο Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης, το οποίο γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια φέτος. Ο Θανάσης ο Βέγκος, επίσης, σε δύο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος Βάρναλης. Ο Αντωνόπουλος, ο Άγγελος, ο Αυλονίτης, η Κική η Δουμουλά. Ο Φούντας, η Καρέζη, ο Καβάφης, η Φωτίου και ο Νίκος ο Κούρκουλος, ο Παλαμάς, ο Ζερβός ο Παντελής, ο Μέγας Μινωτής, το Νόμπελ που πήραμε ο Σεφέρης, η Έλλη η Λαμπέτη, εδώ η Μερκούρη, άλλο Νόμπελ με τον Ελίτη, η Βασιλιάδου η Γεωργία, η Άβα Γκάρνερ, ο Βασιλικός με το Ζήτα, ο Τζέιμς Ντίν, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Σαμαράκης με το Λάθος και τα υπόλοιπα, ο Φρανκ Σινάτρα, Μέρλιν Μονρό, ο Αναγνωστάκης, ο ποιητής, ο Χατζηχρήστος, ο Μακρύς, ο Νίκος ο Κούνδουρος, ο Ανδρόνικος που βρήκε τη Βεργίνα, ο Αξελός, ο Γιώργος ο Γραμματικάκης, αστροφυσικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο Ροδόπουλος, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, Τσαρούχης, ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ο Σακελάριος, η Διδό η Σωτηρίου και εδώ είναι η Μαρία Κάλλας.